Πήρε πολύ χρόνο αγωνιστικό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Όμως διάγει μια περίοδο φορμαρίσματος, καθώς πέτυχε 26 πόντους την περασμένη Τετάρτη με τον Μπας Γιάννα Στασέ στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, σκοράροντας με μεγάλη επιτυχία από την γραμμή του τριπόντου. Είχε 6 στα 9 σε εκείνο το παιχνίδι. Είναι μια παίκτρια που αναμφίβολα, αν της δώσεις χώρο, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και έχουμε τζάμπολ. Πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, με την μπάλα στα χέρια της Αγγελικής Νικολοπούλου να οργανώνει την πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Στη διείσδυση και ανοίγει το σκορ με πολύ όμορφο lay-up η Αγγελική Νικολοπούλου για το 2-0 στην αναμέτρηση. Η Πάολα Φεράρι θα αφήσει για την Καρακασίδου, η οποία δέχεται το double team, καταφέρει να ξεφύγει. Η μπάλα μέσα στην Χάιντερ, προσπαθεί να ξεφύγει, αλλάζει κατεύθυνση, θα αστοχήσει όμως από φαινομενικά εύκολη θέση μετά την όμορφη προσποίηση που έκανε, και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Η Νικολοπούλου κατεβάζει την μπάλα και θα περάσει χωρίς ιδιαίτερη πίεση το κέντρο. Δέχεται το screen, πολύ ωραίο pick and roll με την Χάμπλιν, η οποία θα συγκρατήσει, δίνει για την αμαρκάριστη Τόλφρι, δεν θα ευστοχίσει. Το πρώτο σουτ τριών πόντων για τον Ολυμπιακό θα είναι άστοχο. Προσπαθούν να τρέξουν οι παίκτριες της Ελευθερίας, Μοσχάτου. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί η Νάτσκου, δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει η Φεράρι τελικά. James, ωραίες σταυρωτές, πάει στο post, έχει πλεονέκτημα επί της Τόλφρι, δεν θα ευστοχίσει. Πολύ όμορφη πάσα όμως, θα βρει την αμαρκάριστη Χάιντερ κάτω από το καλάθι και θα ισοφαρίσει σε 2-2 στην αναμέτρηση. Η Νικολοπούλου άλλη μια φορά, αυτή τη φορά δεν δέχτηκε το σκρίν της Χάμπλιν. Σταμάτη στην μπάλα από το ύψος της βολής η Πλούφ, πάρα πολύ όμορφο σουτ από την Πλούφ, η οποία το έχει γενικά αυτό το σουτ, εμπιστεύεται τον εαυτό της. Και θα δώσει και πάλι προβάδισμα με 4-2 στην ομάδα της. Η Καρακασίδου προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα της Τόλφρι. Βγαίνει από τα σκρίνη Νάτσκου. Μέσα στη ρακέτα η Ελευθερία Μοσχάτου. Χάιντερ έξω. Σουτ για 3 από την Νάτσκου. Δεν θα ευστοχίσει. Θα πάρει όμως το επιθετικό rebound η Καρακασίδου. Ανανεώνεται έτσι η επίθεση για την Ελευθερία Μοσχάτου. Η μπάλα στην Χάιντερ από το ύψος της βολής, δεν θα ευστοχίσει. Rebound η Νικολοπούλου. Ο όμορφο pick and roll, αστοχή κάτω από το καλάθι η Χάμπλιν. Προσπαθεί να τρέξει στον ευθυνδιασμό η Ελευθερία Μοσχάτου. Η Φεράρι για 3, ευστοχή, και με αυτόν τον τρόπο η Ελευθερία Μοσχάτου θα πάρει ένα ίσχνο προβάδισμα ενός πόντου για το 5-4. Οι Ερυθρόλευκες δεν έχουν μπει ιδιαίτερα συγκεντρωμένες στο ξεκίνημα, στα τελειώματα των φάσεών τους. Η Πλούφ θα δώσει μέσα στην Χάμπλιν, θα κερδίσει το φάουλ από την πολύ κοντύτερη της Πάολα Φεράρι. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για την σέντερ του Ολυμπιακού. Σημείο κλειδί στην σημερινή αναμέτρηση είναι σίγουρα η θέση 5, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έχει πληθώρα επιλογών, τόσο με την Ruth Χάμπλιν όσο και με την Κριστίνα Βίτολα. Θα αστοχίσει στην δεύτερη ελεύθερη βολή, όμως θα πάρει το επιθετικό rebound ο Ολυμπιακός με την Πλούφ, παίζει στα πόδια την αντίπαλό της, θα αστοχίσει από την γωνία. Προσπαθεί να τρέξει η Ελευθερία Μοσχάτου, το ανάποδο lay-up είναι άστοχο από την Φεράρι, όμως με έναν περιπετειώδη τρόπο η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Η Ελευθερία Μοσχάτου 7-5, και όμως η Σταμάτη θα σκοράρει από τα 6.75, θα δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αποκτά ρυθμό το παιχνίδι σιγά σιγά με τις δύο ομάδες να σκοράρουν, τώρα πάλι η Ελευθερία Μοσχάτου θα βρει διάδρομο με την Καρακασίδου. Οι δύο ομάδες που εναλλάσσονται στο σκοράρισμα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Πάει μέχρι μέσα η
η Νικολοπούλου θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ σε μια πολύ όμορφη ενέργεια από την Αγγελική Νικολοπούλου. 19 για τον Ολυμπιακό. Και μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή για την Νικολοπούλου. Θα ευστοχίσει. 11-9 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που φαίνεται να προσπαθεί και να θέλει να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τώρα η ελευθερία Μοσχάτου στην επίθεση. Δεν θα συνεννοηθεί καλά η Ντάτσκου με την, η Νάτσκου με την Χάιντερ. Ένα αβίαστο λάθος για τις φιλοξενούμενες. Κατοχή για τον Ολυμπιακό με την Σταμάτη. Δέχεται το σκριν από την Πλούβ. Πολύ όμορφο pick and roll. Στέκεται, σουτάρει και ευστοχή. Είπαμε, τα σούτ της μέσης απόστασης αρέσουν πάρα πολύ στην γαλίδα του Ολυμπιακού. Ένα πολύ ποιοτικό τεσάρι. Τώρα η Χάιντερ θα, η James θα ευστοχίσει σε ένα αριστερό lay-up. Προσπαθούν να μείνουν κοντά στο σκορ οι παίκτριες της Ελευθερίας Μοσχάτου. Δεν επιτρέπουν στον Ολυμπιακό να ανεβάσει τον ρυθμό. Τόλφρι, πολύ όμορφο τελείωμα από το ύψος της βολής από την Ruth Hamblin. Μετά την ασίστα από την Τόλφρι, η οποία τρέχει και να καλύψει στην άμυνα. Η Καρακασίδου θα προσπαθήσει να περάσει την Τόλφρι, δεν θα τα καταφέρει. Δίνει στην Φεράρι, μέσα για την Χάιντερ, η οποία θα δώσει στην James. Αστοχή η James της Ελευθερίας Μοσχάτου. Προσπαθεί να τρέξει το γήπεδο Ολυμπιακός με την Νικολοπούλου. Για άλλη μια φορά ταΐζει την υψηλή. Είπαμε, η Ruth Hamblin υπερτερεί κατά πολύ μέσα στην ρακέτα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιο πεντάρι από την Ελευθερία Μοσχάτου που να μπορεί να συναγωνιστεί τόσο σε ύψος όσο και σε δύναμη το σέντερ του Ολυμπιακού, η οποία θα κερδίσει ακόμη ένα φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Θα στοχίσει και πάλι μία στις δύο ελεύθερες βολές από την Χάμπλιν. Με την Ελευθερία Μοσχάτου να πηγαίνει σε οργανωμένη επίθεση. Η James θα δώσει στην Θεόδωρο Μανολάκη. Η Φεράρ πολύ όμορφη πάσα μέσα στη ρακέτα. Θα βρει την James, η οποία θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Η James ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Ελευθερίας Μοσχάτου στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό, η οποία πέτυχε τους 24 πόντους της ομάδας της. Τώρα θα ευστοχίσει και στην ελεύθερη βολή και θα μειώσει και πάλι στους 2. 16-14 το σκορ μετά από 5 και κάτι λεπτά παιχνιδιού. Η Τόλφρι θα πάρει το screen από την Βαμβακά. Βαμβακά έξω για την Πλούφ. Θα σταθεί και πάλι από το ύψος της βολής. Θα ευστοχίσει και πάλι. Έχει ξεκινήσει πολύ ζεστά την αναμέτρηση η Πλούφ. Μία παίκτρια που χρησιμοποιεί πάρα πολύ σωστά και πολύ έξυπνα το σώμα της. Φτιάχνει ουσιαστικά χώρο για τον εαυτό της για τα σουτ. Πολύ καλή άμυνα τώρα από την Βαμβακά. Προσπαθεί να τρέξει στον ευθυνδιασμό ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει και πάλι σε οργανωμένη επίθεση. Η Νικολοπούλου με την μπάλα. Στο μαρκάρισμα της η Πάολα Φεράρι. Αλλάξανε τα μαρκαρίσματα τώρα. Είναι η Χάιντερ μέσα στην Πλούφ, η οποία γυρίζει. Όμως θα υποπέσει σε βήματα. Δεν κράτησε το σταθερό της πόδι στο έδαφος, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί η παράβαση των βημάτων. Στο παρκέ για τον Ολυμπιακό έχει περάσει η Ελένη Σύρα στη θέση της Αλέξης Τόλφρι.
Τώρα έχουμε ένα φάουλ για την Ελευθερία Μοσχάτου. Στην επαναφορά είναι η Καρακασίδου. Λάθος στην επαναφορά. Κλέβει η Βαμβακά. Τρέχει το γήπεδο η Σύρα. Δίνει στην Σταμάτη από τα 6.75. Σκοράρει. Είπαμε, η αρχηγός του Ολυμπιακού είναι σε πολύ καλή φόρμα. Θα σκοράρει και θα δώσει το προβάδισμα των 7 πόντων στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ενώ ακόμη ένα κλέψουμε από την ομάδα του Ολυμπιακού. Η Νικολοπούλου δεν βιάζεται να εκδηλώσει την επίθεση. Προσπαθούν να κάνουν τις αλλαγές τώρα στα ματσαρίσματα. Και πάλι έξω η Νικολοπούλου μέσα στην Χάμπλιν. Δεν θα σκοράρει απέναντι στην Χάιντερ. Το αμυντικό rebound για την ομάδα του Μοσχάτου. Με την Θεόδωρο Μανολάκη να ψάχνει να ακουμπήσει την μπάλα. Θα πάει σε προσωπική ενέργεια και θα δώσει έξω στην James, η οποία κάνει μια ενέργεια η οποία δεν θα φέρει κάποιους πόντους για την Ελευθερία Μοσχάτου. Ήταν τελείως άστοχη. Στο rebound ο Ολυμπιακός και έχει την μπάλα η Νικολοπούλου. Θα σταθεί, θα δώσει στην Βαμβακά. Όμως θα γίνει λάθος στη μεταβίβαση. Αρκετά τα λάθη στην πρώτη περίοδο και για τις δύο ομάδες. Με 2 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να χτίσει μία διαφορά. Η Ελευθερία Μοσχάτου δεν τον αφήνει. Σούτ από πολύ μακριά από την Φεράρι. Άστοχο, αμυντικό rebound ο Ολυμπιακός. Η Νικολοπούλου δίνει στην Σταμάτη, η οποία στέκεται, σουτάρει, θα αστοχήσει αυτή τη φορά από μέση απόσταση. Πήγε για το κλέψιμο η Σταμάτη, έκανε τελικά το φάουλ, ίσως ένα καλό φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς σταμάτησε τις όποιες επιθετικές βλέψεις είχε η ομάδα του Μοσχάτου. Στη θέση της Νικολοπούλου θα περάσει και πάλι η Αλέξης Τόλφρι. Βλέπουμε ο Μάρτιν Ζίμπρατς αλλάζει συνεχώς τα γκάρ του. Θέλει να δώσει φρεσκάδα και ρυθμό στην ομάδα. Θέλει να τρέξει. Η Τόλφρι με την μπάλα αφήνει στην Βαμβακά. Η Σταμάτη θα δοκιμάσει και πάλι για σου 3 πόντων. Αυτή τη φορά είναι άστοχη. Η Σμιθ με την μπάλα προσπαθεί να αποστάρει Φεράρι. Θα τα καταφέρει τελικά, θα βρει διάδρομο και θα πετύχει και το καλάθι από κοντά. Εδώ δεν λειτουργήσαν καλά οι αλλαγές στην άμυνα για τον Ολυμπιακό. Ίσως η Χάμπλιν θα έπρεπε να κλείσει πιο νωρίς. Σου 3 πόντων από την Τόλφρι, άστοχο. Προσπαθεί να τρέξει τώρα το Μοσχάτο. Η Καρακασίδου συγκρατεί. Θα αφήσει για την Σμιθ, στέκεται από το ύψος της βολής, εκτελεί αστοχή. Επιθετικό rebound όμως από την Χάιντερ, η οποία θα κερδίσει το φάουλ. Οι ψηλές του Μοσχάτου, παρότι υστερούν σε ύψος απέναντι στις ψηλές του Ολυμπιακού, παρόλα αυτά δεν παρατάνε τις φάσεις, κυνηγάνε κάθε rebound, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Τώρα ο Ολυμπιακός στην επίθεση με την Σταμάτη να εκδηλώνει την τελευταία, αν όπως όλα δείχνουν, την τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου. Η Σταμάτη κοιτάει και το χρονόμετρο. Πάει στη διείσδυση με το αριστερό χέρι, θα αφήσει πολύ όμορφα την μπάλα. Με τη βοήθεια του ταμπλό θα πετύχει το καλάθι. Τρέχει η Ελευθερία Μοσχάτου σε ένα σουτ. Πολύ φιλόδοξο. Και έτσι λοιπόν έχουμε λήξη της πρώτης περίοδου στον αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 7 πόντους, με 23-16. Οι φιλοξενούμενες φαίνεται ότι προσπαθούν να αντέξουν την πίεση και να συναγωνιστούν τον ρυθμό του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός στο τελευταίο διάστημα της πρώτης περίοδου αστόχησε σε μερικά ελεύθερα σουτ. Τώρα μερικές ανάσες για τις παίκτρες των δύο ομάδων. Κάποιες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς.
Ακολουθεί η Πλούφ με 6 πόντους, που είναι οι 3 προσπάθειες που έκανε από μέση απόσταση, οι 3 εύστοχες προσπάθειες που έκανε. 5 πόντους για τον Ολυμπιακό έχει και η Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία έχει ευστοχήσει σε 2 δίποντα και μία ελεύθερη βολή. Για την Ελευθερία Μοσχάτου πρώτη σκόρερ είναι η James, η οποία έχει 5 πόντους, ενώ ακόμη 5 έχει προσθέσει και η Πάολα Φεράρι, 4 η Καραγκασίδου και 2 η Χάιντερ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση με την δεύτερη περίοδο να έχει ξεκινήσει. Πρώτη κατοχή για την Ελευθερία Μοσχάτου με την Καραγκασίδου, η οποία αποφεύγει το μαρκάρισμα της Αλεξανδρή. Προσπαθεί να ποστάρει η Χάιντερ, θα σουτάρει, δεν θα ευστοχίσει όμως. Ακόμη ένα επιθετικό rebound από την Ελευθερία Μοσχάτου. Θα στοχίσει και πάλι η Σμιθ. Τελικά ο Ολυμπιακός θα ανακτήσει την κατοχή και θα κερδίσει και το φάουλ η ομάδα του Ολυμπιακού. Με την Ιωάννα Δίελα. Η μπάλα στα χέρια της Σταμολάμπρου, η οποία θα πάει στη διείσδυση και θα σκοράρει. Ίσως να υπήρξε και φάουλ στην προσπάθεια της Σταμολάμπρου. 25-16 για τον Ολυμπιακό. Η Καρακασίδου με την μπάλα προσπαθώντας να οργανώσει την επίθεση για την ομάδα της. Θα βγει από τα σκριν η Θεόδωρο Μανολάκη. Ακόμη μία λάθος πάσα από την Φεράρι. Η Ελευθερία Μοσχάτου είναι εμφανές ότι προσπαθεί να παίξει μέσα στη ρακέτα. Εκεί άλλωστε είναι οι πολύ καλές παίκτριές της. Εκεί βρίσκεται η Σμιθ, βρίσκεται και η Χάιντερ. Είναι παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στις αντίπαλες άμυνες. Η Αλεξανδρή σταματάει την τρίπλα της, θα δώσει στην Σπυριδοπούλου μία σταυρωτή. Κλείνεται, δίνει έξω για την Αλεξανδρή, σου 3 πόντων, αστοχή και η μπάλα θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την Φεράρι να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η Καρακασίδου θα περάσει γρήγορα τη γραμμή του κέντρου. Βγαίνει να πάρει την μπάλα η Θεόδωρο Μανολάκη, αλλάζει, παίρνει η Φεράρι. Μία σταυρωτή, πάει στη διείσδυση, θα κερδίσει τελικά το φάουλ από την Σπυριδοπούλου. 4 διείσδυση από την Πάολα Φεράρι. Αλλαγή για την Ελευθερία Μοσχάτου. Θα περάσει στη θέση της Θεόδωρο Μανολάκη η Δαμουλάκη. Στη θέση των guard. Εύστοχη η πρώτη από τις 2 ελεύθερες βολές της Πάολα Φεράρι. Μειώνει σε 25-17. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη. 25-18. Στο κατέβασμα της μπάλας η Διονυσία Αλεξανδρή, βγαίνει για το σκρίνι η Βίτολα, προσπαθούν να παίξουν το pick and roll, κλείνει έγκαιρα η Χάιντερ της ομάδας του Μοσχάτου. Η Σταμολάμπρου στέκεται, σουτάρει, αστοχή, rebound από την Χάιντερ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αυξήσει την υπέρ του διαφορά, θέλει να πάρει αέρα στο σκορ που να του δημιουργήσει το αίσθημα της ασφάλειας. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή να τρέξει με την Αλεξανδρή που πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Σταματάει, δίνει στη Δίελα, ελεύθερη για 3. Θα στοχίσει. Οι τελευταίες προσπάθειες 3 πόντων είναι άστοχες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Παρότι τα σουτ γίνονται υπό πολύ καλές συνθήκες. Άστοχο τρίποντο και για το Μοσχάτο τώρα. Θα πάρει το rebound η Βίτολα. Τρέχει το γήπεδο ο Ολυμπιακός. Στη γωνία είναι η Σταμολάμπρου. Δίνει μια πολύ όμορφη πάσα στην Βίτολα, η οποία δεν θα μπορούσε να αστοχίσει από τόσο κοντά και τόσο αμαρκάριστη. Ο Ολυμπιακός και πάλι στο σύν 9. Time out για την ομάδα του κύριου Δεσποτάκη, ο οποίος δεν θέλει προφανώς να αφήσει τον Ολυμπιακό να βρει ρυθμό.
και ούτε να ξεφύγει στο σκορ. Ο Ολυμπιακός που δεν σουτάρει με ιδιαίτερη ευστοχία από την γραμμή του τριπόντου, έχει μόλις 28%, έχει 2 στα 7 και αν αναλογιστούμε ότι τα 2 εύστοχα τρίποντα έγιναν στην αρχή της πρώτης περίοδου, ήταν εύστοχα από την Σταμάτη. Όλες οι υπόλοιπες προσπάθειες από την γραμμή των 6 και 75 ήταν άστοχες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από την άλλη, η ελευθερία Μοσχάτου ούτε αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχη από το τρίποντο. Έχει μόλις μία εύστοχη προσπάθεια στις 6 που έχει επιχειρήσει. Σημαντικό στατιστικό όμως για την ελευθερία Μοσχάτου, ίσως και ο παράγοντας που την κρατάει κοντά στο σκορ σχετικά, είναι τα 6 επιθετικά rebound που έχει καταφέρει να πάρει μέχρι στιγμής. Τώρα θα πετύχει ένα καλάθι με την Αμολάκη. Θα μειώσει και πάλι στους 7. Η μπάλα στα χέρια της Αλεξανδρή που πάει μέχρι τη διείσδυση και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Δεν βγήκανε στην άμυνα οι παίκτριες του Μοσχάτου. Βρήκε κενό διάδρομο η γκάρ του Ολυμπιακού και πέτυχε ένα όμορφο lay-up. Και πάλι στους 9 η διαφορά για τον Ολυμπιακό. Η Δαμουλάκη με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να παίξει στα πόδια την ψηλότερη Σπυριδοπούλου. Τελικά θα γίνει το λάθος, θα κλέψει ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί να τρέξει η Αλεξανδρή, 3-1. Η Σταμολάμπρου πάει στη δίσδυση, θα κοπεί. Οι διαιτητές λένε χωρίς φάουλ. Φεράρι για 3, άστοχη. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να τρέξουν το γήπεδο. Θα ευστοχήσει και πάλι από κοντινή απόσταση η Δαμουλάκη, πετυχαίνει 4 γρήγορους πόντους για την ομάδα της. Η Σταμολάμπρου τελικά θα συγκρατήσει την μπάλα στο κόψιμο που έκανε. Προσπάθησε σε πρώτο χρόνο να πετύχει το καλάθι μετά το δικό της επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφερε ούτε με δεύτερη προσπάθεια. Και τώρα η Δαμουλάκη με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να περάσει την Βίτολα. Σαφώς πολύ ψηλότερη η Κριστίνα Βίτολα του Ολυμπιακού. Θα κλέψει και πάλι ο Ολυμπιακός με τη συμβολή της Δίελα. Η Σταμολάμπρου μέχρι την άλλη μεριά του γηπέδου δεν θα ευστοχήσει. Φαίνεται απογοητευμένη από την κατάληξη της προσπάθειάς της. Τρέχει να επιστρέψει ωστόσο την άμυνα. Ακόμη ένα πολύ αποτελεσματικό μαρκάρισμα από την Δίελα. Η Σταμολάμπρου αυτή τη φορά θα ευστοχήσει. Βλέπετε την ανακούφιση στο πρόσωπο της Άννας Νίκης Σταμολάμπρου, η οποία είχε 2 αποτυχημένες αντίστοιχες προσπάθειες να σκοράρει. Τελικά αυτή τη φορά ευστόχησε. 31-22 Ολυμπιακός. Στη διείσδυση η Καρακασίτου δεν θα ευστοχήσει. Γρήγορο transition Ολυμπιακός. Καλάθι και φάουλ από την Δίελα μετά την πολύ έξυπνη assist της Σταμολάμπρου, η οποία έδωσε γρήγορα την μπάλα στην συμπαίκτριά της, η οποία είχε ήδη διασχίσει το γήπεδο. Δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή από την Ιωάννα Δίελα. Θα σκοράρει ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στο συν 12, 34-22. Με μια ενδεικτική πίεση στο πρώτο μισό. Τελικά αυτό αποδίδει καρπούς, καθώς η πίεση που άσκησαν στα Μολάμπρου και Βίτολα όθησαν την γκάρντ της Ελευθερίας Μοσχάτου, την Γεωργία Δαμουλάκη, σε μπρος πίσω. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει και πάλι την κατοχή της μπάλας. Βρισκόμαστε ήδη στα μισά της δεύτερης περίοδου. Η Βίτολα θα δώσει μέσα για την Δίολα, η οποία θα γυρίσει πολύ όμορφα, θα χρησιμοποιήσει το κορμί της με πολύ έξυπνο τρόπο και θα σκοράρει κάτω από την ρακέτα. 36-22 Ολυμπιακός, σιγά σιγά ανοίγει την ψαλίδα στο σκορ. Η Καρακασίδου και πάλι double team από την Βίτολα και τη Σταμολάμπρου. Αυτή τη φορά η γκάρτ του Μοσχάτου κατάφερε να ξεφύγει και να πάρει το φάουλ από την
σέντερ του Ολυμπιακού. Αλλαγές για την ομάδα του Μάρτιν Ζίμπαρτς. Η Βίτολα και η Αλεξανδρίδη θα αφήσουν τον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση τους θα πάρει η Ελένη Σύρα και η Ευαγγελία Βαμβακά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αμυνθεί. Θα τα καταφέρει ακόμη ένα κλέψιμο κοντά στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός πλέον δεν αφήνει εύκολα την μπάλα να περάσει στο δικό του ζωγραφιστό. Έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του στην άμυνα και στην επίθεση τώρα, με την Ιωάννα Δίελα να είναι καταλυτική στις τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού. Βγαίνει μπροστά στο σκοράρισμα και με αυτόν τον τρόπο βοηθάει την ομάδα της να ξεφύγει με 16 πόντους, 38-22. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής ομάδας που έχει φτιάξει ο Μάρτιν Ζίμπαρτς είναι ότι όλες οι παίκτριες έχουν ρόλο στην ομάδα, βρίσκουν χώρο στα σχέδιά του. Προσπαθεί να κρατάει ζεστές όλες τις παίκτριές του. Είναι πραγματικά ένα ρόστερ με πολύ ταλέντο σε όλες τις θέσεις. Και αν υπάρχει ένας πονοκέφαλος για κάθε προπονητή που έχει πολύ ταλέντο στην ομάδα του, αυτός είναι πώς θα καταφέρει να κρατήσει ζεστές όλες τις παίκτριές του, να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός σε περίπου 48 ώρες θα βρεθεί και πάλι σε αυτό το γήπεδο, έχει και πάλι παιχνίδι για το πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει τα Χανιά. Οπότε λογικό είναι ο τεχνικός του Ολυμπιακού να δίνει πολλές ανάσες, όποτε βέβαια του το επιτρέπει η ροή του παιχνιδιού. 3:53 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελευθερία Μοσχάτου θα εκδηλώσει την επίθεσή της. Η μπάλα στην Θεόδωρο Μανολάκη, θα αφήσει στην James προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν την γραμμή του κέντρου. Η Καραγασίδου με την μπάλα προσπαθεί να κλέψει και τα καταφέρνει η Ελένη Σύρα, η οποία θα περιμένει την βοήθεια από τις συμπαίκτριές της. Πολύ όμορφο και έξυπνο μαρκάρισμα από την γκάρ του Ολυμπιακού. Η Σπυριδοπούλου θα δώσει μέσα στην Δίελα, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική σήμερα. Θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα καταφέρει να πετύχει και το καλάθι. Δύο ελεύθερες βολές για την αθλητρία του Ολυμπιακού, η οποία πραγματικά πρωταγωνιστεί στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα ευστοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Θα ευστοχίσει και στην δεύτερη και θα αφήσει την θέση της στην Διονυσία Αλεξανδρή. Η Ιωάννα Δίελα, η οποία έχει 8 πόντους πλέον και είναι η πρώτη σκόρ της αναμέτρησης. Ωραία αλλαγή κατεύθυνση από την Σταμολάμπρου, η οποία δεν θα ευστοχίσει όμως στο σούτ. Προσπαθούν να τρέξουν το γήπεδο οι παίκτες του Μοσχάτου. Σταματάει την επίθεσή της και θα κλέψει ο Ολυμπιακός, η οποία με τη σειρά του θα τρέξει το γήπεδο. Η Σταμολάμπρου θα ευστοχίσει στο lay-up παρά την εσπευσμένη άμυνα από την Καραγκασίδου. Ο Ολυμπιακός σιγά σιγά βάζει το νερό στο αυλάκι. Έχει 20 πόντους προβάδισμα πλέον, 42-22. Απόρρια της πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας, η οποία βελτιώθηκε ως επιτοπλίστων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σουτ τριών πόντων από την Ελένη Σύρα, δεν θα ευστοχίσει. Τα ποσοστά θα παραμείνουν χαμηλά από την, πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Τώρα η Σμιθ θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Στη θέση της Δαμουλάκη θα περάσει η Ευαγγελία Νάτσκου.
ψάχνει να βρει λύσεις ο κύριος Δεσποτάκης. Βλέπει ότι η δημιουργία στην οποία μπορούσε να βασιστεί στο ξεκίνημα και ήταν αποτελεσματική, σιγά σιγά αρχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα από τις πολύ καλές αμυντικές εναλλαγές του Ολυμπιακού. Ψάχνει να βρει τρόπους να παραμείνει κοντά στο σκορ. Η διαφορά είναι στους 18 πόντους για την ομάδα του Ολυμπιακού. Με την Ελένη Σύρα να αφήνει στη Βίτολα, να ξαναπαίρνει, δοκιμάζει για τρεις. Ούτε τώρα είναι εύστοχη η Ελένη Σύρα. 2-1 τώρα η ελευθερία Μοσχάτου. Πατάει γερά και ευστοχή στη διείσδυσή της η Δέσποινα Θεόδωρο Μανολάκη. Στους 16 η διαφορά. Είπαμε, η ελευθερία Μοσχάτου κυνηγάει κάθε φάση, πιέζει σε κάθε επίθεσή της. Η Σταμολάμπρου προσπαθεί να ξεφύγει. Δίνει στην Βαμβακά, δεν θα ευστοχίσει από τη γωνία. Rebound και πολύ όμορφο τελείωμα από την Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η οποία τρύπωσε μέσα στη ρακέτα και κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound, ευστοχώντας τη συνέχεια στην προσπάθειά της. Το ίδιο θα κάνει και η Smith, η οποία βρέθηκε μέσα στη ρακέτα απέναντι σε κοντύτερη αντίπαλο. Η Smith προσπαθεί σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού να κρατήσει εδώ. Έχουμε μία απόφαση των διαιτητών. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει συμβεί, τι έχει δώσει. Σε κάθε περίπτωση η επαναφορά είναι για τον Ολυμπιακό με την Αλεξανδρή. Βγαίνει πολύ ωραία η Ιωάννα Δίελα, η οποία ξαναπέρασε στο παιχνίδι. Θα σουτάρει, δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Κατοχή για την ελευθερία Μοσχάτου, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ο προπονητής του Ολυμπιακού πέρασε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο την Ιωάννα Δίελα. Είδε ότι η παίκτρια του Ολυμπιακού συνείσφερε τα μέγιστα σε αυτήν την περίοδο. Η Σμιθ προσπαθεί να αποστάρει, σταματάει, σουτάρει, εκτελεί, δεν θα ευστοχίσει. Έχουμε έναν τραυματισμό, διακοπή στο παιχνίδι. Έπεσε άτσαλα στο παρκέ η Τζέιμς. Σηκώθηκε όμως γρήγορα. Από ό,τι φαίνεται όλα είναι καλά για την υψηλόσωμη παίκτρια της ελευθερίας Μοσχάτου. Η Ελένη Σύρα είναι στην επαναφορά και η επίθεση του Ολυμπιακού βρίσκει με κύριο οργανωτή την Αλεξανδρή, η οποία διεισδύει, θα ανοίξει στην Δίελα. Η οποία θα κερδίσει και το φάουλ. Όχι, λάθος, η Κριστίνα Βίτολα θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο έγινε κατά την διεκδίκηση του rebound. Κριστίνα Βίτολα στην πρώτη βολή θα ευστοχίσει. 45-28. 46-28 για τον Ολυμπιακό, 2 στις 2 ελεύθερες βολές από την Κριστίν Βίτολα. Η οποία θα φτάσει τους 6 πόντους. Προσπαθεί να πιέσει στην πρώτη μπάλα ο Ολυμπιακός. Καρακασίδου κλείνεται, εδώ έρχεται και το κλέψιμο. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τη Δίελα, η οποία όμως δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Βλέπουμε ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την απόδοση στην άμυνα, όπως είπαμε. Πιέζει πολύ πιο ψηλά στο γήπεδο και δεν αφήνει εύκολα να γίνονται οι πρώτες πάσες, όπως και τώρα. Με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο, η ελευθερία Μοσχάτου θα κερδίσει φάουλ. Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη τα 5 ομαδικά ώστε να έχουμε βολές. Για την τελευταία επίθεση της ελευθερίας Μοσχάτου θα περάσει η Πάολα Φεράρι στην θέση της Ευαγγελίας Νάτσκου.
η οποία θα καθίσει στον πάγκο. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει η Ελευθερία Μοσχάτου για την τελευταία επίθεση. Για τρεις η Σμίθ από πολύ μακριά. Rebound ο Ολυμπιακός, θα κρατήσει την μπάλα η Ιωάννα Δίελα. Και έχουμε ημίχρονο στην αναμέτρηση, 46-28. Ο Ολυμπιακός ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει πάρει μία διαφορά 18 πόντων. Με την Ιωάννα Δίελα να είναι αυτή που πρωταγωνίστησε στην δεύτερη περίοδο και ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας του Μάρτιν Ζίμπαρτς. Ημίχρονο και σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Οι πέντε που θα ξεκινήσουν για την ομάδα του Μάρτιν Ζίμπαρτς είναι η Τόλφρι, η Σταμάτη, Ντέιβις, Πλούφ και η Νικολοπούλου. Όπως ακριβώς δηλαδή ξεκίνησε και τον αγώνα η ομάδα του Ολυμπιακού. Η Αμερικανίδα Γκάρντ στην πλάγια γραμμή για να επαναφέρει το παιχνίδι. Και έχουμε μάτς, έχουμε τρίτη περίοδο, 46-28, η Νικολοπούλου πασάρει μέσα στη Χάμλιν, η οποία δεν θα βρει την Σταμάτη στην διείσδυση που επιχείρησε. Λάθος πάσα για τις παίκτες του Ολυμπιακού και κατοχή για την Ελευθερία Μοσχάτου. Στο κατέβασμα της μπάλας είναι η Καραγκασίδου, θα αφήσει για τη Φεράρι. Βγαίνει από τα screen η James με την μπάλα η Καρακασίδου. James για τρεις, άστοχη. Η Πλούφ, ωραία προσποίηση, αποφεύγει το μαρκάρισμα, δεν θα ευστοχίσει όμως. Το rebound από την Χάμπλιν που θα πετύχει καλάθι και φάουλ. Πήρε πολύ ωραία θέση κάτω από το ζωγραφιστό. Μάζεψε το rebound μετά το άστοχο σούτ της Πλούφ. Πέτυχε το καλάθι και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Η οποία σουτάρει με 50% σήμερα. Θα ευστοχίσει. 3 στις 5 βολές από την Χάμπλιν. Και ο Ολυμπιακός στο συν 21. 49-28. Βγάζουν την πρώτη άμυνα οι παίκτες του Μοσχάτου. Η Δαμουλάκη για τρεις, ευστοχή. Εύστοχο τρίποντο μετά από πολλή ώρα για την Ελευθερία Μοσχάτου. Θα έρθει από την Γεωργία Δαμουλάκη, η οποία θα μειώσει σε 49-31. Η Τόλφρι με την βοήθεια του ταμπλό θα ευστοχίσει από δύσκολη θέση. Λάθος στην επαναφορά από τις φιλοξενούμενες, όμως η Σταμάτη δεν θα ευστοχίσει στο ελεύθερο σουτ. 51-31. Μπαίνει στην εξίσωση του αγώνα και η Αλέξης Τόλφρι. Η Χάιντερ, πολύ όμορφη προσπάθεια. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει στο lay-up. Θα πάρει το φάουλ και τις δύο ελεύθερες βολές. Τα βάζει με τον εαυτό της γιατί δεν κατάφερε να ευστοχίσει στο finger roll που επιχείρησε.
Αλέξης Χάιντερ στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ευστοχή. Μια πολύ ικανή παίκτρια η Χάιντερ, η οποία δεν διστάζει να δοκιμάσει και το σούτ σε πολλές περιπτώσεις από μακριά. Δύο στις δύο βολές λοιπόν. Έχουμε το 51-33. Γρήγορα η μπάλα θα περάσει το κέντρο. Η Τόλφρι θα βρει μέσα την Νικολοπούλου, η οποία πρόσεκτα όμως θα χάσει την μπάλα. Οι φιλοξενούμενες στην επίθεση. Double team τώρα, θα σπάσει πολύ εύκολα το double team της Χάμπλιν και της Σταμάτη. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία από την Φεράρι. Δεν θα ευστοχίσει. Το επιθετικό rebound όμως από την Χάιντερ, η οποία θα κερδίσει το φάουλ και θα βρεθεί και πάλι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Θα ευστοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Δικαίωμα για ακόμη μία. Θα στοχίσει στην δεύτερη, rebound από την Πλούφ. Η Νικολοπούλου στο κατέβασμα της μπάλας. Η Σταμάτη βρίσκει την Νικολοπούλου στο κόψιμο που έκανε. Νικολοπούλου αφήνει για την Τόλφρι, αφύλακτη για τρεις, μέσα. Είπαμε, είναι μια πάρα πολύ ικανή σουτέρ. Σε περίπτωση που της δοθεί ο χώρος δεν θα διστάσει να εκτελέσει, ενώ θα καταφέρουν να κλέψουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η Τόλφρι μέχρι το lay-up θα κερδίσει το φάουλ. Χρησιμοποίησε το δεξί της χέρι η Τόλφρι για να προστατέψει την μπάλα με το σώμα της. Κέρδισε τελικά το φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Αλέξης Τόλφρι θα στοχίσει στην πρώτη. Αλέξης Τόλφρι με 5 γρήγορους πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Τώρα θα πετύχει και τον έκτο της πόντι, τον έκτο της πόντο μετά την εύστοχη ελεύθερη βόλη. 55-34 η διαφορά του είναι 20, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 21. Καλά κρατεί. Η Νάτσκου με την μπάλα θα δώσει στην Δαμουλάκη. Δεν βρίσκουν χώρο οι παίκτες της Ελευθερίας Μοσχάτου. Θα σουτάρει τελικά εκτός ισορροπίας η Χάιντερ. Δεν θα ευστοχίσει. Το rebound που πήρε το επιθετικό η James είναι ως μη γενόμενο, διότι η μπάλα δεν βρήκε τη Στεφάνη, με αποτέλεσμα να μην ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης για τις φιλοξενούμενες. Ο Ολυμπιακός περνάει γρήγορα το κέντρο. Η Σταμάτη εκτός ισορροπίας, ευστοχή στα 3 μέτρα μακριά από το Στεφάνη. Πολύ ωραία από πλάγια θέση. Θα κάνει ωραία προσποίηση και θα σουτάρει η Φεράρι χωρίς να ευστοχίσει όμως. Η Λαμπροπούλου, η Νικολοπούλου, συγγνώμη, αποφεύγει τον double team. Η Τόλφρι, διείσδυση, ταμπλό και μέσα. Η Αλέξης Τόλφρι φτάνει τους 8 πόντους μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία αυτής της ομάδας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Αλέξης Τόλφρι είναι μια guard η οποία αρέσκεται στο γρήγορο παιχνίδι. Της αρέσει να υπάρχει γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Και όταν επιτίθεται στο καλάθι είναι σίγουρα, αποτελεί σίγουρα κίνδυνο για κάθε αντίπαλη άμυνα. Η Αμερικανίδα γκάρντ που δεν πήρε, όπως είπαμε, πολύ χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βρήκε βέβαια με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών μπροστά της την Αγγελική Νικολοπούλου, η οποία έκανε πράγματα και θάματα στο παιχνίδι της Τετάρτης. Είχε 16 πόντους, 8 rebound, 8 assist. Δύσκολο για τον προπονητή της να την θέσει εκτός παιχνιδιού. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που
Έχει βάθος σε όλες τις θέσεις. Υπάρχει ρόλος για όλες τις παίκτρες σε αυτή την ομάδα και η κάθε μία παίκτρια συνεισφέρει με τον δικό της τρόπο. Τώρα πολύ ωραίο κλέψιμο από την Πλούφη, η οποία θα δώσει και την assist στην Σταμάτη. Πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια και εδώ έχουμε απώλεια κατοχής. Η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια της Ferrari. Η πίεση τώρα του Ολυμπιακού είναι σε όλο το γήπεδο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γήπεδου. Δεν αφήνει καμία μπαλιά να είναι εύκολη. Η Χάμπλιν θα ποστάρει, θα γυρίσει, θα εκτελέσει και θα σκοράρει. Είχε απέναντί της την Χάιντερ. Πολύ πιο ψηλή η σέντερ του Ολυμπιακού, έχουμε πει. Και έχουμε το 63-34. Ο Ολυμπιακός μία ανάσα από το συν 30. Ανοίγει κι άλλο την ψαλίδα του σκορ. Επιθετικό από την James. Η Σταμάτη πρόλαβε και έβαλε μπροστά το σώμα της έγκαιρα. Με αποτέλεσμα η παίκτρια του Μοσχάτου, άθελά της βέβαια, να πέσει πάνω στην αρχηγό του Ολυμπιακού, η οποία πολύ έξυπνα, είπαμε, έβαλε το σώμα της και πήρε το φάουλ και την κατοχή για την ομάδα της. Η Νικολοπούλου στο κατέβασμα της μπάλας, θα βγει να πάρει την πρώτη μπάλα στα μάτι. Η Χάμπλιν βρίσκει στήριγμα στην Τόλφρι. Βγαίνει από τα σκρίνη στα μάτι, δεν θα πάρει την μπάλα. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι παίκτριες του Ολυμπιακού σε αυτή την επίθεση, όμως και πάλι αβίαστο λάθος από την ελευθερία Μοσχάτου. Η Τόλφρι για τρεις, αμαρκάριστη από τη γωνία, μέσα και αυτό. Αλέξης Τόλφρι έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα του παιχνιδιού. Έχει 11 πόντους πλέον. Πετυχαίνει το δεύτερο τρίποντό της. Έχει 2 στα 4. Η Καρακασίδου προσπαθεί να ξεμπλέξει από την άμυνα του Ολυμπιακού. Σούτ εκτός ισορροπίας από την Σμιθ. Άστοχο. Η Πλούφ τρέχει όλο το γήπεδο. Πολύ όμορφη προσποίηση, χρησιμοποιεί το ταμπλό και σκοράρει. Μια τελικάτη παίκτρια η Πλούφ του Ολυμπιακού, με πολύ πλαστικές κινήσεις, αλλάζει πολύ όμορφα την ισορροπία στο σώμα της όποτε αυτή θέλει. 68-34, double score για την ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ουσιαστικά έχει καθαρίσει την υπόθεση νίκης σε αυτό το παιχνίδι, εκτός αν κάτι πάρα πολύ συνταρακτικό συμβεί στην συνέχεια του παιχνιδιού. Η Καρακασίδου διεισδύει, περνάει από την άλλη πλευρά τη Στεφάνη και θα σκοράρει. 68-36 από την guard του Μοσχάτου. Η Βαμβακά έχει περάσει στο παιχνίδι. Θα δώσει για την Σύρα. Πλούφ. Πάρα πολύ όμορφη περιστροφή. Η Πλούφ πετυχαίνει ακόμα 2 πόντους για το 70-36. Σκοράρει εκτός ισορροπίας. Η μπάλα στα χέρια της Καρακασίδου. Θα αλλάξει με την Σμι. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Δεν θα σκοράρει. Η Πλούφ στο rebound. Θα τρέξει γρήγορα, θα αφήσει στην Ελένη Σύρα, θα πάρει Πλούφ αυτή τη φορά. Φάουλ θα κερδίσει η forward του Ολυμπιακού από την Χάιντερ. Έδωσε στο σουτ ο διαιτητής το φάουλ, όχι, δεν είναι στο σουτ, άρα έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή. Η Τόλφρι θα βγει, δεν θα πάρει η Τόλφρι τελικά, θα πάρει η Πλούφ σε μια πολύ όμορφη συνεργασία. Έπιασαν στον ύπνο την άμυνα της ελευθερίας Μοσχάτου. Και έτσι από πολύ κοντά η Πλούφ θα σκοράρει. 72-36 και πάλι τιμές double score στο σκορ. Πολύ όμορφη η πάσα που πέρασε η Ferrari στην Θεοδωρο Μανολάκη. Δεν θα σκοράρει όμως η παίκτρια της ελευθερίας Μοσχάτου. Με συγχωρείτε, δεν ήταν η Θεοδωρο Μανολάκη, ήταν η Ευαγγελία Νάτσκου. Η Ferrari αποφεύγει το μαρκάρισμά της. Χάιντερ
Πάει μέχρι μέσα. Είναι πιο δυνατή από την αντίπαλό της. Θα κερδίσει το φάουλ από την Νικολοπούλου. Εκεί διάβασε σωστά το mismatch η παίκτρια του Μοσχάτου. Κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 2.53 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Κολοπούλου τρέχει το γήπεδο. Προφυλάσσει την μπάλα με το σώμα της. Δέχεται το σκρίν από την Πλούφ. Φάουλ χαμηλά. Έχουν υποδείξει οι διαιτητές αναμέτρησης. Το κέρδισε η Νικολοπούλου. Αυτό είναι το πέμπτο λάθος, το πέμπτο φάουλ για την ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. Γεγονός που θα οδηγήσει την Νικολοπούλου στη γραμμή των βολών. Θα ευστοχήσει στην πρώτη για το 74-38. Θα ευστοχήσει και στην δεύτερη. 76-38. Όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός για ακόμη ένα παιχνίδι θα σπάσει το φράγμα των 100 πόντων. Μια σφοδρή σύγκρουση κάτω από τη Στεφάνη. Έπεσε πολύ άσχημα η Χάιντερ, είναι αν δεν κάνω λάθος, η οποία φαίνεται να πονάει. Κρατάει το αριστερό γόνατό της. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για την παίκτρια του Μοσχάτου. Έχουν τρέξει από πάνω της οι άνθρωποι από το επιτελείο και του Ολυμπιακού, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση της παίκτριας, η οποία φαίνεται κατά το πέσιμο, είχε μια άτσαλη προσγείωση, δεν προσγειώθηκε καλά στο αριστερό της πόδι. Η οποία παραμένει ακόμα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μικρή διακοπή για δυσάρεστο λόγο. Είναι η Χάιντερ τελικά. Η Χάιντερ είναι αυτή που έχει δεχθεί αυτόν τον τραυματισμό από ό,τι φαίνεται. Κρατάει το πρόσωπό της. Δέχεται τις πρώτες εκτιμήσεις για να δούμε αν μπορεί η ίδια να σηκωθεί ή αν θα χρειαστεί υποστήριξη. Τώρα σηκώνεται υποβασταζόμενη από την συμπαίχτριά της η Χάιντερ, η οποία ξεσπά σε κλάματα. Αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Ας ελπίσουμε για το αντίθετο. Τελικά υποβασταζόμενη θα αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Ας ελπίσουμε όλα να είναι καλά. Όλα είναι στη θέση τους για να συνεχιστεί το
παιχνίδι και οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από αυτό το άτυχε συμβάν που έγινε κάτω από την ρακέτα. Η Χάιντερ βρίσκεται εκτός παρκέ, δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι συνεχίζει ο Σέχιν, σουτ από τη γωνία, αστοχή η Ελένη Σύρα. Η μπάλα όμως θα είναι για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες και των δύο ομάδων προσπαθούν να επανέλθουν μετά από αυτό το μούδιασμα. Στην θέση της Νικολοπούλου θα περάσει και πάλι η Αλέξη Στόλφρη. Ενώ στη θέση της Πλού έχει περάσει... Είμαστε στο παρκέ αυτή τη στιγμή με Στόλφρη Βαμβακά. Χάμπλιν, Σταμάτη και την Ελένη Σύρα. '79-39 ο Ολυμπιακός στην επαναφορά με την Αλέξη Στόλφρη, η οποία θα δώσει στη Χάμπλιν που θα στοχίσει εξ επαφής. Rebound όμως επιθετικό για την ομάδα του Ολυμπιακού. Στόλφρη ζητάει και θα πάρει η Χάμπλιν, η οποία δέχεται το double team. Προσπαθεί να ποστάρει, θα περάσει από την άλλη μεριά του τη Στεφάνης, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Η μπάλα στα χέρια της Καρακασίδου. Χωρίς φάουλ, η Φεράρι βρίσκει την Τζέιμς, η οποία από το ύψος της βολής θα ευστοχίσει. Πολύ, πολύ όμορφο σούτ για το 79-41. Τώρα η μπάλα στα χέρια της Σταμάτη, μέσα στη ρακέτα η Χάμπλιν, ξανά Σταμάτη, θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει, παλεύουν για το rebound οι παίκτες του Ολυμπιακού. Φάουλ κερδισμένο για την Ελευθερία Μοσχάτου, όπως βλέπω. Ναι, θα είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού, γεγονός που θα οδηγήσει την Πάουλα Φεράρι στην γραμμή των βολών. Με ένα λεπτό να απομένει για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή η forward του Μοσχάτου. Η Χάμπλιν με την μπάλα θα βρει την Στόλφρη, η οποία είναι ζεστή. Δεν θα δοκιμάσει σουτ, θα δώσει την μπάλα στην Ευαγγελία Βαμβακά, η οποία θα κερδίσει το φάουλ. Η Ευαγγελία Βαμβακά θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Δεύτερη βολή. Μέσα και αυτή. Και έχουμε το 81-42. Η διαφορά στους 39 πόντους για τον Ολυμπιακό. Η James θα σουτάρει, δεν θα σκοράρει, η μπάλα δεν θα μπει τελικά. Rebound για τον Ολυμπιακό από την Χάμπλιν, η Στόλφρη θα πάρει την μπάλα. Σταμάτη και πάλι για την Χάμπλιν, από πλεονεκτική θέση δεν θα σκοράρει. Ήταν πολύ κοντά στη Στεφάνη, όμως δεν ευστόχησε στο σουτ που επιχείρησε η ψηλή του Ολυμπιακού. Η Ελευθερία του Μοσχάτου θα περάσει τελικά την παγίδα που έστεισε ο Ολυμπιακός και θα ευστοχίσει μάλιστα και σε τρίποντο με την Πάουλα Φεράρι. Μείωνες 81-45, Στόλφρη, σταυρωτές, πολύ όμορφες, ξεμαρκάρεται, σουτάρει, δεν θα ευστοχίσει στην τελευταία επίθεση του αγώνα. Λήξη τρίτης περίοδου, 81-45
για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος θα μπει στην τέταρτη περίοδο προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την επικράτησή του. Πάμε και, και στο στατιστικό των δύο ομάδων. Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης είναι η Αλέξη Τόλφρη, η οποία έχει πετύχει 14 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, όλη στην τρίτη περίοδο. Νικολοπούλου και Ιωάννα Δίελα, 4 έχει η Βίτολα και 9 έχει η Χάμπλιν. Για την Ελευθερία Μοσχάτου, πρώτη σκόρερ είναι η Πάουλα Φεράρι με 11 πόντους, η οποία έχει και 2 στα 4 τρίποντα. Με 8 ακολουθεί η James, 7 έχει η Χάιντερ, η οποία δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι μετά τον τραυματισμό στον οποίο γίναμε μάρτυρες πριν λίγα λεπτά. Το παιχνίδι συνεχίζει, έχουμε ξεκίνημα τέταρτης περίοδου, 81-47. Πολύ όμορφο σουτ για δύο, όπως μας δείχνουν οι διαιτητές, από την Άννα Σπυριδοπούλου. 83-47. Βρίσκει μια πολύ όμορφη πάσα η Θεόδωρο Μανολάκη, με την Σμίθ να πετυχαίνει δύο εύκολους πόντους μετά την πολύ όμορφη πάσα από την γκάρντ του Μοσχάτου. Βίτολα δίνει για την Δίελα από μέση απόσταση, πολύ όμορφο σουτ η Σπυριδοπούλου. 4 γρήγοροι πόντοι από την Άννα Σπυριδοπούλου, η οποία θα ευστοχίσει από μέση απόσταση. 85-49. Με την Ελευθερία Μοσχάτου, η Γεωργία Δαμουλάκη έχει την μπάλα. Περιμένει κάποια συμπαίκτρια της να βγει από τα σκριν. Θα δοκιμάσει για 3 η Θεόδωρο Μανολάκη, δεν θα ευστοχίσει. Μακρινό επιθετικό rebound από την Νάτσκου που θα ανανεώσει την επίθεση. Σου 3 πόντων από την Σμιθ, δεν θα ευστοχίσει ούτε αυτή, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε μικρή διακοπή στην αναμέτρηση. Τελικά συνεχίζουμε. Η Αλεξανδρή θα δώσει στη Βίτολα. Σπυριδοπούλου. Η Βίτολα θα πάρει και πάλι. Αλεξανδρή, πολύ ωραία η κυκλοφορία της μπάλας εδώ στα Μολάμπρου από τη γωνία. Δεν θα ευστοχίσει. Η Βίτολα προσπαθεί να ποστάρει. Χάνει προς το παρόν την κατοχή της μπάλας. Θα κρατάει στον ελεγχό της. Όμως θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με την, σύμφωνα με τον διαιτητή που ήταν μπροστά στη φάση. Επαναφορά στο παιχνίδι με την Νάτσκου να δίνει στην Σμιθ και να περνάνε το κέντρο οι φιλοξενούμενες. Η Σμιθ μέχρι το lay-up θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Δεν συμφωνεί ιδιαίτερα η Άννα Σπυριδοπούλου με αυτό το σφύριγμα. Αναρωτιέται τι έκανα, λέει. Όπως και να έχει, δεν αλλάζει κάτι στην απόφαση των διαιτητών. Η Σμιθ θα πετύχει, θα ευστοχίσει και στην βολή, θα πετύχει ένα έμεσο τρίποντο. Στα Μολάμπρου, έξω για την Αλεξανδρή, Βίτολα θα στοχίσει, η μπάλα μπήκε και βγήκε στην ουσία από το σούτ που επιχείρησε η σέντερ του Ολυμπιακού από τη γωνία. Το σκορ στο 85-52. Ο Ολυμπιακός δεν δίνει χώρο στις φιλοξενούμενες να επιτεθούν. Ένα σουτ από τη Σμιθ πολύ άστοχο. Και τώρα ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Σπυριδοπούλου για 3. Δεν θα ευστοχίσει. Rebound η Βίτολα όμως. Και θα πετύχει ένα, θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι
κάτω από την Στεφάνη. Έβαλε ωραία το σώμα της. Το κλέψιμο τώρα από την Σπυριδοπούλου. Θα δώσει για την Σταμολάμπρου. Σταματάει και θα σκοράρει για το 89-52 των Ερυθρολεύκων. Πίεση ψηλά και πάλι. Θα κλέψει η Σταμολάμπρου και έχουμε αντιαθλητικό, καθώς η γκάρντ του Ολυμπιακού έβγαινε τελείως ελεύθερη στο αντίπαλο καλάθι. Οι διαιτητές χρέωσαν το φάουλ ως αντιαθλητικό. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Time out, 6:55 για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 89-52. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό το ζευγάρι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός με την Ελευθερία Μοσχάτου, ενδεχομένως να είναι και ένα ζευγάρι πιθανού τελικού για το θεσμό του κυπέλου, αφού ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό του Final Four τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι, ενώ η Ελευθερία Μοσχάτου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ομάδα των Χανίων στο Final Four που θα διεξαχθεί στα Χανιά 8 με 10 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι στις τάξεις της Ελευθερίας Μοσχάτου κοιτάνε το παιχνίδι με την Δάφνη Αγίου Δημητρίου που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή, που σε περίπτωση νίκης εξασφαλίζουν, είναι βασικά με το ένα πόδι στην παραμονή τους στην Α κατηγορία γυναικών. Πίσω στο παιχνίδι, Σταμολάμπρου αξιοποίησε και τις δύο ελεύθερες βολές που της δόθηκαν μετά το αντιαθλητικό που κέρδισε, διαμορφώνοντας το 91-52. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Σταμολάμπρου στη διείσδυση, πήγε να κάνει μια πολύ περίτεχνη ενέργεια, δεν πέρασε η μπάλα. Βίτολα στοχή κάτω από το καλάθι. Σταμολάμπρου δίνει στην Αλεξανδρή. Η Δίελα τελικά θα είναι ο αποδέκτης μιας πολύ όμορφης επιθετικής ενέργειας από τις Ερυθρόλευκες. Η Ιωάννα Δίελα τελικά ευστόχησε στο τρίποντο, διαμόρφωσε το 94-52. Πάνε για το κλέψιμο οι παίκτρες του Ολυμπιακού, δεν τα κατάφεραν. Με αποτέλεσμα η Ευαγγελία Νάτσκου να βρεθεί εντελώς μόνη της κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού και να ευστοχήσει. Η Δίελα και πάλι θα δοκιμάσει για τρεις, αυτή τη φορά δεν θα ευστοχήσει. Πολύ ωραία πάσα από την Νάτσκου, δεν θα συγκρατήσει η Δαμουλάκη. Η Νάτσκου και πάλι θα δώσει έξω. Η Θεοδωρο Μανολάκη θα σουτάρει για τρεις. Πολύ άστοχη, η μπάλα δεν βρήκε ούτε τη Στεφάνη. Η Αλεξανδρή αποφεύγει με ωραία τρίπλα. Δίνει στη Σταμολάμπρου, αμαρκάριστη, δεν θα ευστοχήσει. Θα πάρει ίδια το rebound από το χαμένο σούτ της. Μέχρι μέσα στη διείσδυση, δεν θα ευστοχήσει. Είναι χαρακτηριστικό η αντιδράση της Σταμολάμπρου, η οποία πολλές φορές τα βάζει με τον εαυτό της μετά από αποτυχημένες προσπάθειες της. Η Νάτσκου δεν μπορεί να δώσει μέσα στην Σμιθ. Ούτε η Δαμουλάκη θα τα καταφέρει. Λάθος πάσα από την Ελευθερία Μοσχάτου και η μπάλα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βρίσκεται στο συν 40 εσίως. 94-54 με κάτι περισσότερο από 5 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Πολύ όμορφη πάσα από την Αλεξανδρή, η οποία βρήκε με όμορφο τρόπο την Βίτολα. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού παίζουν και πιο απελευθερωμένα. Θα συγκρατήσει η Σμιθ, η οποία απόλεσε την μπάλα για λίγο. Στην επίθεση η Νάτσκου περιμένει κάποια βοήθεια, θα σουτάρει τελικά για τρεις.
όχι και η καλύτερη επιλογή, αλλά ήταν το μόνο που μπορούσε να κάνει με τον χρόνο να τελειώνει για την επίθεση της ομάδας της. Η Σταμολάμπρου θα προσθέσει ακόμη 2 πόντους για την ομάδα της μετά από ένα εύκολο τελείωμα κάτω από το καλάθι. Αλλαγές για την ομάδα του Μάρτιν Ζίμπαρτς. Στη θέση της Δίελα θα περάσει η Ελένη Σύρα. Στη θέση της Βίτολα θα περάσει η Ευαγγελία Βαμβακά. Συνέχεια στο παιχνίδι. Στο κατέβασμα της μπάλας είναι η Αλεξανδρία, η οποία γρήγορα θα δώσει στην Σύρα. Θα βρει την Βαμβακά που έκοψε πάρα πολύ όμορφα μέσα στη ρακέτα, πήρε την μπάλα και σκόραρε. Έπιασε τα 100 τελικά ο Ολυμπιακός, 154 για τις Ερυθρόλευκες. Η Βαμβακά, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έκανε το φάουλ. Με την Δέσποινα Θεόδωρο Μανουλάκη να κερδίζει, το φάουλ για την ομάδα της. Και η ίδια θα επαναφέρει το παιχνίδι. Προσπαθεί να αποφύγει η Καρακασίδου και να διεισδύσει. Πάει με το αριστερό. Δεν θα καταφέρει να κερδίσει την Βαμβακά στον αέρα. Αμαρκάριστη για 3 η Σύρα. Δεν θα ευστοχίσει. Η Αλεξανδρή θα βρει την Σταμολάμπρου. Ούτε αυτή θα ευστοχίσει σε ελεύθερο σουτ. Όμως επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Ακόμη μια επίθεση για τις Ερυθρόλευκες. Σταμολάμπρου κοντά στο καλάθι. Θα πετύχει, θα σκοράρει και θα κερδίσει και το φάουλ. Η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο. Θα διαμορφώσει το 102-54. Και θα ευστοχίσει και στην ελεύθερη βολή. 103-54. Τυπική διαδικασία τα εναπομείναντα 3 λεπτά του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν στο συν 50. Αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην στατιστική υπηρεσία, η Άννα Νίκη Σταμολάμπρου έχει φτάσει τους 17 πόντους με 7 στα 15 δίποτα και 3 στις 3 βολές, ενώ έχει 4 rebound, 2 assist και 2 κλεψίματα. Πήγε για το κλέψιμο η Σπυριδοπούλου, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Επαναφορά για τις φιλοξενούμενες με την Νάτσκου. Ξεμαρκαρίζεται και παίρνει την μπάλα η Θεόδωρο Μανολάκη. Στέκεται και σουτάρει. Πολύ όμορφη προσπάθεια από την Καρακασίδου, που στην εκνοή του χρόνου πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι εκτός ισορροπίας για το 103-56. Η Σύρα προσποιείται. Θα δώσει στην Σταμολάμπρου. Η Βαμβακάρη ζήτησε αλλά δεν πήρε τελικά. Θα συνεργαστούν. Η Σύρα για 3, όχι. Στο rebound και προσπαθεί να τρέξει η Καρακασίδου το γήπεδο. Στέκεται, σουτάρει. Ευστοχή. Για το 103-58. Με ακόμα 2 πόντους από την Καρακασίδη. Περνάει από την άλλη μεριά της Στεφάνης η Άννα Σπυριδοπούλου. Και με ανάποδο layup θα πετύχει ακόμη 2 πόντους. Για το 105-58. Καρακασίδου θέλει να τρέξει μόνη της όλο το γήπεδο. Τελικά θα της κλέψει την μπάλα η Σύρα, η οποία θα δώσει στη Δίελα. Δεν θα ευστοχίσει στο lay-up που επιχείρησε. Θα κλέψει όμως τελικά την μπάλα η Σύρα και θα πετύχει ένα όμορφο καλάθι, ολοκληρώνοντας την δική της καλή αμυντική δουλειά. 107-58. Με 1,5 λεπτό για την λήξη του παιχνιδιού.
Καρακασίδου προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Θα δώσει στην Θεοδωρο Μανουλάκη, η οποία και πάλι δεν θα ευστοχήσει από τα 6.75. Αλεξανδρή θα δώσει πολύ ωραία για την Σπυριδοπούλου. 109-58, η διαφορά ξεπέρασε και τους 50 πόντους. Είμαστε στο 109-58. 1 και 12 για τη λήξη της αναμέτρησης. Προσπαθεί να αποστάρει η Στεφανίδου, η οποία παίρνει χρόνο συμμετοχής σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και θα καταφέρει να σκοράρει κιόλας με δεύτερη προσπάθεια, μειώνοντας στο 109-60. Αλεξανδρή θα δώσει γρήγορα για την Δίελα, η οποία διστάζει να εκτελέσει. Αλεξανδρή χρησιμοποιεί το screen της Βίτολα. Πολύ όμορφη πάσα μέσα στην Βαμβακά. Βίτολα στο επιθετικό rebound και ακόμη δύο πόντι για την Κριστίν Βίτολα, η οποία κυριαρχεί κάτω από τη Στεφάνη. Μισό λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. 111-60. Τάπα από την Ελένη Σύρα. Ακόμα και σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού οι Ερυθρόλευκες δεν αλλάζουν τον αμυντικό προσανατολισμό τους. Είναι εκεί σε κάθε φάση. Δεν επιτρέπουν καμία επίθεση του Μοσχάτου να γίνει με ευκολία. Ενώ παίρνει οδηγία η Αλεξανδρή να πάρει την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, δεν θα ευστοχήσει. Όπως όλα δείχνουν, το 111-60 θα είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Λήξη του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει την 14η νίκη του στο πρωτάθλημα. Παραμένει αήττητος και συνεχίζει ακάθεκτος στον στόχο του, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλου φυσικά. Η ομάδα του Μάρτιν Ζίμπαρτς θα βρεθεί και πάλι στο βοηθητικό γήπεδο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μεθαύριο, την Τρίτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ομάδα των Χανίων. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση η σημερινή. Όλες οι